Αυτοί ψάχνουν να βρω κι εγώ. Ναι. Ναι. Πού την έχουν κρυμμένη. Αλλά θα τη βρούμε. Βγάζει λαβράκια, λέει το ΣΔΟΕ τώρα τελευταία, και έχει ανακαλύψει και ανθρώπους που είχαν λογαριασμούς στην Ελβετία από εφορία, από περιφέρειες, από πολεοδομίες. Όλοι αυτοί οι υπάλληλοι, αυτούς οι υπάλληλοι που δουλεύανε στα γραφεία, αυτοί όλοι φάγανε. Φάγαμε κι εμείς οι μικροί, αλλά αυτοί που ήταν στα γραφεία μέσα ο ένας με τον άλλο, τα φάγανε όλοι. Εμείς οι μικροί τι φάγαμε. Κάτι από τους αυτούς τους ίδιους, για να τους ψηφίσουμε, για να τους αυτά. Κάνα μικρό βόλυμα. Για τη λίστα Λαγκάρτ ξέρουμε τίποτα. Ξέρετε τη λίστα Λαγκάρτ. Ναι, την ξέρω. Βγαίνουν λαβράκια καθημερινά από εφορίες, από πολυδομίες, από περιφέρειες. Τι λέτε γι' αυτό. Τα γνωστά. Εξαφανισμένα όλα. Κάποιος δεν τους συμφέρει. Με τη λίστα Λαγκάρτ, ξέρεις κάτι για τη λίστα Λαγκάρτ? Δεν ενδιαφέρομαι, δεν ακούω. Αλήθεια, άδικα είχατε. Άδικα καθόλου δεν σε ακούω. Όχι, δεν κάθομαι καν. Δεν χρειάζεται, όχι. Λίστα Λαγκάρτ, ξέρουμε κάτι για τη λίστα Λαγκάρτ, τι είναι αυτό? Τι να ξέρω εγώ αυτό, τι να ξέρω, μας έχουν καταστρέψει αυτή εδώ πέρα. Μας έχουν καταστρέψει κόμμα. Τι να τους κάνουμε αυτούς εδώ πέρα. Βγάζει λαβράκια, λέει το ΣΔΟΕ, από τη λίστα Λαγκάρτ, από εργαζόμενους εφορίες, στις περιφέρειες. Κοίταξε να δεις, εδώ πέρα ο κόσμος δεν έχει να φάει. Έτσι που μας καραντήσανε, παίρνουμε σύνταξη και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, δεν ξέρουμε. Πού να πάνε. Μας τα έχουν κόψει όλα. Μας τα έχουν κόψει όλα. Αφού τα ξέρουν, οι τραπέζες δεν ξέρουν που τα δώσαν τα λεφτά. Πες με, έρχεσαι εσύ σε μένα και σε δανείζω εγώ και σου δίνω λεφτά. Δεν με ξέρουν οι άλλοι που τα έδωσα. Αυτοί οι τραπέζες. Άλλοι οι μικροί, εντάξει. Ένας Έλληνας ονειρεύεται ένα αυτοκίνητο, ένα ωραίο σπιτάκι. Πού είναι. Πάνω που τα φτιάξανε αυτιά. Εντάξει. Να πω και το άλλο. Αυτούς που δεν, πάω εγώ με το παντελόνι χωρίς να έχω τίποτα και ζητάω δάνειο από το αυτό και μου δίνουν εμένα. Ποιος θέλει σε αυτό. Ποιος θέλει. 50 χρόνια επιμήκυνση των ελληνικών ομολόγων. Οικονομήσαμε δηλαδή. Οικονομήσαμε. Τους στόχους ποιος θα τους πληρώσει τα επόμενα χρόνια. Εδώ πρέπει να δούμε ρε παιδιά, ομόλογα είναι. Δεν θα έρθει χρήμα στον πολίτη, στις τράπεζες και στα λαμόγια θα πάνε πάλι. Μπορεί να δώσουν λίγο ψίχουλα στο ένα κοκαλάκι με λίγο λιπάκι έτσι, και με λίγο αλατάκι να μυρίσει και θα είμαστε όλοι ήσυχοι. Τη λίστα Λαγκάρτ την ξέρετε. Λίστα Λαγκάρτ. Λίστα Λαγκάρτ. Πού πει αυτή. Φάφτηκε. Βγάλαν 5-10 ονόματα και τελειώσαμε. Όχι. Ανακαλύπτουν ακόμη. Φωνή. Και ανακαλύπτουν εφοριακούς, τις πολεοδομίες. Πώς σας φαίνεται όλα αυτά. Η λίστα Λαγκάρτ δεν είναι μόνο δικηγόροι και γιατροί. Και η λίστα Λαγκάρτ έχει μέσα και τα μεγάλα ποσά είναι πολιτική. Αυτόν τα ονόματα που είναι. Τα δις είναι πολιτική. Αυτή τώρα είναι μικροκαθαρίες. Με το ελληνικό χρέος, επιμήκυνση έως 50 χρόνια, λέει η αποπληρωμή των δανείων μας. Σας βρίσκει σύμφωνο αυτό? Κοίτα, όσο πιο μακροπρόθεσμο είναι, τόσο καλά συμφέρει, ας πούμε, βολεύει την Ελλάδα για να μην μας πνίξουν, ας πούμε. Τώρα από εκεί και πέρα, αν σου πει πλήρωσε το χρέος σου σε ένα χρόνο δύο, έχεις να το πληρώσεις. Πρέπει να πιάσεις πια τον Έλληνα, να του τα πάρεις όλα και να τα ξεχρεώσεις. Διαφορετικά δεν γίνεται.